Ακόμα δεν μα έχουν ενημερώσει ακριβώ για το σχέδιο νόμου το οποίο πρόκειται να υπάρξει για τι ΔΕΙΑ. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι δεν συγχωνεύονται οι ΔΕΙΑ, καταργούνται οι ΔΕΙΑ πλέον. Γίνεται ένα ενιαίο φορέα περιφερειακό, συζητάνε για 13 ή 15 φορεί ε, περιφερειακού ε, στην Ελλάδα. Στην Κρήτη προφανώ ποθέω θα είναι ένα, ίσω Μακεδονία, επειδή η Μεγάνα έχει δύο φορεί. Και ε, θα υπάρχει ένα συμβούλιο με 9 από ό,τι συζητιέται, στο οποίο θα συμμετέχουν οι δήμαρχοι και οι διάφοροι υπηρεσιακοί παρότι που θα ορίζονται από την κυβέρνηση. Ε, όπως καταλαβαίνετε πλέον πάβει να ισχύει το δημοτικές επιχειρήσεις. Θα είναι ένας κεντρικός, περιφερειακός, κρατικός φορέας υποθέτουμε που θα κάνει ε, την διαχείριση του νερού αναπεριφερεια. Είναι δεδομένο αυτό πράγμα διότι πλέον το... το μεγάλο πρόβλημα για τις ΔΕΑ, το οποίο πραγματικά με εκπλήσει πώς ανακοινώνεται ότι οι ΔΕΑ είχαν πολλά χρέη, δεν είχαν. Όλε οι ΔΕΗ είχαν ένα χρέο. Ω προ το... τη ΔΕΗ. Γιατί ήταν πολύ αυξημένο το κόστο. Να μην ξεχνάμε ότι η ΔΕΗ χρεώνε τη ΔΕΗ σαν οικιακό ρεύμα. Δεν είχαμε καμία μα καμία επιδότηση όλα αυτά τα χρόνια. Παρότι η ΔΕΗ επιδότησε και η νοικοκυριά και βιομηχανίε. Και πράγμα το κόστο ήταν πολύ ακριβό. Ε, περίπου, για να καταλάβετε, το κόστο ήταν περίπου 7 με 8 εκατομμύρια για, το, για, τη ΔΕΙΑ Ηρακλείου ετησίω. Ένα βάσταχτο κόστο, το οποίο όμω θα μπορούσε να ελαστοποιηθεί αυτό το τιμολόγιο και αφετέρου, εάν μα δίνουν άδειε για να κάνουμε ΑΠΕ, που έτσι να μειώνουν κατά πολύ το κόστο του, του ρεύματο. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει πράγματι να γίνουν κάποιε χωνεύσει. Αυτό είναι δεδομένο ανανομό και η, το νερό πλέον να γίνει σε μια διαχειριστική αρχή όπως είναι ο ΑΚ να μπορέσουμε να φέρουμε νερό από την Ανατολή στη Δύση τη Κρήτη, που εκεί έχουν περισσότερα, ε, μεγαλύτερο πρόβλημα, είναι και ένα μοντέλο το οποίο έχει λειτουργήσει πάρα πολύ καλά στην Κύπρο. Υπάρχει ένα ενιαίο διαχείριση και η ΔΕΗΑ θα αναλαμβάνουν τη διαχείριση, η κάθε ΔΕΗΑ, τη πόλη στην οποία ανήκει.